Η θάλασσα αλυσομανά. Τα κύματα χτυπούν ασταμάτητα το παραλιακό μέτωπο στην Αγία Τριάδα, στον Δήμο Θερμαϊκού. Το πλατήσκαλο της γέφυρας δεν αντέχει και προκαλείται μεγάλη ζημιά, τμήμα του οποίου σπάει σε αρκετά κομμάτια, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί μια μεγάλη τρύπα. Και ευτυχώς που δεν ήταν στο σημείο αυτό κάποιος διερχόμενος. Ή πολλές φορές μάλιστα φέρνουν και αυτοκίνητα και τα βάζουν στο πλατήσκαλο εδώ πέρα και να υπήρχε περίπτωση να πέσει και κάποιο αυτοκίνητο και να είναι και άνθρωπος μέσα, οπότε θα είχαμε σοβαρότερο πρόβλημα. Μπορεί να ήταν άνθρωπος και μέσα και να συνήθει χειρότερα. Από κάτω ήταν όλο κούφιο, δεν θα πέσει. Όταν έρχεται η θάλασσα και παίρνει την άμμο όλη, θα πέσει. Εδώ πάνω είχε και περίπτερο κάποτε. Από τον έντονο κυματισμό η θάλασσα σκεπάζει την παραλία. Το φαινόμενο της διάβρωσης επιδεινώνεται και οι ανησυχίες των κατοίκων και της τοπικής αρχής επιβεβαιώνονται. Πίσω μου βλέπετε τη σημαντική ζημιά που προκλήθηκε στο πλατήσκαλο της γέφυρας μετά τον έντονο κυματισμό, σε συνδυασμό μάλιστα και με το έντονο φαινόμενο της διάβρωσης. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε, ο κυματισμός μαζί με το φαινόμενο προκάλεσαν στην ουσία τη διάλυση του πλατήσκαλου της γέφυρας. Και βέβαια δεν είναι μόνο αυτές οι καταστροφές, βλέπετε και από αριστερά μας την κατάσταση που επικρατεί πλέον στην παραλία μας. Πέρασαν μόλις λίγες ημέρες από το προηγούμενο ρεπορτάζ. Βρεθήκαμε στο σημείο για να παρουσιάσουμε την επιδείνωση του φαινομένου. Βρεθήκαμε στο σημείο για να παρουσιάσουμε το φαινόμενο και πως αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί πλέον τις λιμενικές εγκαταστάσεις και το παραλιακό μέτωπο κατά μήκος του οποίου υπάρχει δρόμος και καταστήματα. Την προηγούμενη φορά διαπιστώσαμε ότι είναι θέμα χρόνου μια έντονη κακοκαιρία να δοκιμάσει την αντοχή των υποδομών. Δυστυχώς η ζημιά δεν άργησε να έρθει. Όλα αυτά που καταγράψαμε από πέρσι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και δυστυχώς μας προειδοποίησαν για τα χειρότερα που έρχονται. Το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών του Θερμαϊκού Κόλπου και ειδικότερα αυτών της Αγίας Τριάδας των νέων επιβατών και της Περαιάς έχει γίνει εντονότερο. Στο κέντρο της Αγίας Τριάδας η θάλασσα στην κυριολεξία έχει καταπιεί την παραλία όπου οι επαγγελματίες τοποθετούν ξαπλώστες και ομπρέλες. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι από την υποχώρηση της άμμου έχουν εμφανιστεί παλαιότερες τσιμεντένιες κατασκευές. Οι ομπρέλες θαλάσσης κρέμονται στον αέρα και είναι έτοιμες να τις παρασύρει η θάλασσα. Περνούσαν πάνω από τα κράσπεδα και βγαίνανε μέχρι το πλακόστρωτο. Αυτό δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Συμβαίνει τώρα λόγω της διάβρωσης. Θα ξαναπούμε αυτό που λέμε πάντα, επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Από το καλοκαίρι, ο Δήμος Θερμαϊκού έχει λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης.